Εγώ θυμάμαι τα παλαιότερα χρόνια ότι σε κάποιες περιπτώσεις όπου για λόγους που δεν τους κρίνω, γιατί αυτά όλα πήγανε στην δικαιοσύνη, πράγμα το οποίο είναι στενάχωρο, και πολλοί συμπατριώτες μας, μεταξύ αυτών και ο σημερινός Μητροπολίτης Καλύμνου Λέρωας της Παλαιάς, ο Παΐσιος, είχαν προβλήματα στη δικαιοσύνη. Αυτά τα χρήματα που θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να παρακαμφθεί κάποια διαδικασία, τέλος πάντων, πηγαίναν στις Μητροπόλεις. Φαίνεται ότι κάποιοι ζήλεψαν εκείνη τη δόξα εκείνων των εποχών και βάφτισαν το Δήμο Αταβύρου Μητρόπολη Αταβύρου. Ελπίζω να μην έχουν ζηλέψει και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακολούθησαν εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χατζημάρκος, πριν μιλήσει, πρέπει να σκέπτεται και να βλέπει και τους ανθρώπους. Εγώ νιώθω περηφάνεια που ο κύριος, ο αντιδήμαρχός μου, ο κύριος Τσουκαλάς, είναι αντιδήμαρχος επί των οικονομικών και η διαχείριση του είναι άψογη στο Δήμο Αταβύρου, από τους δήμους που δεν έχουν χρέη, έχει ξεκάθαρη διαχείριση και δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα. Αυτό που υπάρχει είναι πώς πέρσι, για να μπορεί να λειτουργήσει η ετερπρόφικα, πήραν απόφαση σαν ΔΕΔΚ τα χρήματα του διφοδό ή του φόρου εισοδήματος, δεν ξέρω ακριβώς πια, του φόρου εισοδήματος, να δοθούν μέσω του Δήμου Αταβύρου. Είναι συγκεκριμένα και λέει σε διαχείριση της ΤΕΔ. Θα παρουσιάσει τα στοιχεία σήμερα, αν μπει τέτοιο θέμα, ο κύριος Τσουκαλάς. Γιατί πρέπει όλα να λέγονται. Δηλαδή, ήρθε ένας Δήμος, εξυπηρέτησε την κατάσταση και είναι πλυντήριο αυτό. Είναι εξυπηρέτηση μιας λειτουργίας που έπρεπε να γίνει. Γι' αυτό και εγώ επιμένω ότι τέτοιες δύσκολες καταστάσεις, για να μην κατηγορηθούμε έστω από χρόνια, πρέπει να έχουν απόλυτη νομιμότητα. Γι' αυτό απέτησα να πάει στο ελεκτικό συνέδριο, για να μην βρεθούν αύριο μεθαύριο χατζημάρκοι που να λένε: να, ο Δήμος Ρόδου πλυντήριο έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ. Γι' αυτό πήγαμε, χάσαμε στην πρώτη γνωμοδότηση του ελεκτικού και την κερδίσαμε στην ένσταση, διότι κατάλαβαν ότι πρέπει αυτό να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό όλα αυτά πρέπει να γίνονται, γιατί μετά καταρακώνονται πρόσωπα και συνειδήσεις που στην κοινωνία είναι διαμάντια. Και λυπάμαι αν έκανε μια τέτοια δήλωση ο κ. Χατζημάρκος. Το απόγευμα θα τα πούμε, για να υπάρχουν εξηγήσεις. Αλλά πριν μιλήσει κάποιος, πρέπει να σκέπτεται τι λέει. Συμβουλές εγώ από τον κύριο Δήμαρχο δεν δέχομαι. Και δεν δέχομαι γιατί ο ίδιος στην δεκάμηνη αυτή θητεία του δεν έχει κερδίσει με τις πράξεις του, με τις ενέργειές του, με τις πρωτοβουλίες του, το δικαίωμα να δίνει συμβουλές. Σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς απολογισμούς, αυτά τα οποία βλέπουμε πλέον εξοργίζουν και το πιο καλό προαίρετο. Θα σας πω λοιπόν για τον Δήμο Αταβύρου εν ολίγης, γιατί λεπτομέρως μπορούμε να τα πούμε οποτεδήποτε θέλετε, ότι μόνο για το έτος 2010, σημειώστε ότι είναι το έτος των εκλογών, από την κατανομή του φόρου εισοδήματος που γίνεται στο Δωδεκάνησο, με αποφάσεις οργάνων Περιφερειάρχη και ΤΕΔΚ, τις οποίες εγώ δεν έχω σχολιάσει, αλλά έχουν σχολιαστεί στα τοπικά μέσα ενημέρωσης πολλάκις. Ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κόσμος, δηλαδή αυτού του τόπου, έχει αναδείξει τα ερωτηματικά για τις αποφάσεις αυτές. Και στον τοπικό τύπο είναι αναρρύθμιτα τα δημοσιεύματα που αφορούν τις αποφάσεις αυτών των κατανομών. Δόθηκαν αντί 270 περίπου χιλιάδες ευρώ στον Δήμο Αταβύρου, δόθηκαν 2.200.000. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος λέει ότι αυτά τα λεφτά δόθηκαν για να λειτουργήσει η ετερπρόφικα το 2010. Εγώ σας λέγω ότι το 2010, συμπτωματικά λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι είναι η χρονιά που τα χρήματα πήγανε με μια διαδρομή περίεργη και που γίνεται για πρώτη φορά πήγανε στο Δήμο Αταβύρου. Συμπτωματικά επίσης για πρώτη φορά, η ετερπρόφικα από τους 90 περίπου με 100 δασοπυρασβέστες φτάνει μια δύναμη στους 230. Αν ψάξετε τη λίστα των εργαζομένων της εκλογικής περίοδου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2010-Νοέμβριο, θα δείτε ότι δεν υπάρχουν δασοπυροσβέστες εκεί. Πέρα από αυτούς που πάντοτε υπήρχαν, θα δείτε μέσα δημοσιογράφους, ενεργεία, δημοτικούς συμβούλους, θα δείτε πάρα πολλά περίεργα. Και αυτό έγινε γιατί? Διότι στο Δήμο Αταβύρου θα μπορούσε να επιλεγεί ένας άλλος φορέας, ένας άλλος οργανισμός. Γιατί στο Δήμο Αταβύρου οι δαπάνες έγιναν χωρίς τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Αυτός λοιπόν ο οποίος θέλησε να αποφύγει τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου και να διαχειριστεί μέσα στην καρδιά των εκλογών 2.200.000 ευρώ, επαναλαμβάνω, χωρίς τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, και έρχεται σήμερα και λέει να προσέχουμε εμείς τι λέμε, θα πρέπει πρώτα ο ίδιος να αποδείξει την καθαρότητα αυτής της διαχείρισης.